Αν σου έλεγα να κάνεις κάτι και θα χάνεις θερμίδες και λίπος, ακόμα και όταν κοιμάσαι θα το έκανες. Πάμε να το δούμε μαζί. Γεια χαρά, Κιμ Καραμανέας εδώ, βρίσκεσαι στο απόλυτα διαιτητικό, προπονητικό και ψυχολογικό κανάλι και βέβαια και με διαιτητικές συνταγές εδώ και κάποιο καιρό, έτσι. Αν δεν το έχεις κάνει ήδη, πάτα το κουμπί της εγγραφής κάτω και το καμπανάκι να λαβαίνεις αυτά τα πολύτιμα βίντεο και θα σου δώσω δώρο διαιτητικές συνταγές εκεί που θα μου πεις να σου τις στείλω. Μη φοβάσαι, είναι εντελώς δωρεάν, δεν κρύβει τίποτα από πίσω. Σας έχω μιλήσει στο παρελθόν σε δύο, αν θυμάμαι καλά, βίντεο για το φαινόμενο της μετάκαυσης. Η μετάκαυση είναι μία κατάσταση στην οποία και με θερμίδες από μία δραστηριότητα που έχουμε κάνει και μετά το τέλος της δραστηριότητας. Δεν θα σας αναλύσω τώρα τι είναι η μετάκαυση, γιατί έχω αφιερώσει δύο μεγάλα βίντεο πάνω σε αυτό, τα οποία σας δίνω και εδώ. Σας δίνω και στο τέλος του βίντεο και κάτω στην περιγραφή να πατήσετε, να μπείτε, να μάθετε τι είναι και πώς επιτυγχάνεται η μετάκαυση ή αλλιώς afterburning που λένε στο εξωτερικό. Σήμερα λοιπόν θα δούμε μία άσκηση την οποία αν την κάνετε με τη μέθοδο που θα σας πω, οι θερμίδες που θα καίτε, που μπορεί να κάνετε ας πούμε την άσκηση το πρωί, το πρόγραμμα αυτό το πρωί, είναι πολύ μικρό σε χρόνο, πιστέψτε με, αλλά πολύ έντονο να το ξέρετε, έτσι. Θέλει δράση, παιδιά, ο καναπές δεν μας δίνει αποτέλεσμα. Εάν το κάνετε, λοιπόν, ακόμα και το πρωί να το κάνετε, θα καίτε μέχρι και την άλλη μέρα θερμίδες. Θα καίτε ακόμα και όταν κοιμάστε θερμίδες. Αυτό είναι το ωραίο φαινόμενο της καλής μετάκαυσης από ένα έντονο πρόγραμμα. Υπάρχει, λοιπόν, μία άσκηση την οποία έχω συνδυάσει εγώ, υπάρχουν δύο ασκήσεις μάλλον τις οποίες έχω συνδυάσει εγώ. Η μία είναι το πίδημα βατράχου σε ελεύθερη μετάφραση στα ελληνικά, για να μην σας μπλέκω με ορολογίες και φανώ εξυπνάκιας. Το πίδημα βατράχου είναι μία άσκηση στην οποία καθόμαστε στο έδαφος ακουμπώντας έτοιμοι όπως ο βάτραχος και σαλτάρουμε δυνατά πάνω μαζεύοντας τα πόδια όσο πιο κοντά στο σύνθος μπορούμε. Ότι και καλά πηδάει ένας βάτραχος, ας πούμε. Αυτό είναι μεγάλη καρδιαγγειακή άσκηση και γυμνάζει πολύ και τα πόδια, έτσι. Και υπάρχουν, όπως σας έχω πει, και τα burpees, τα οποία είναι η όλα σε ένα άσκηση. Αν συνδυάσουμε λοιπόν αυτές τις δύο ασκήσεις και τις κάνουμε υπομορφή ρυθμού cardio, τα αποτελέσματα θα είναι εκπληκτικά ακόμα και αν δεν ξοδευτεί πολύς χρόνος στην εκτέλεσή τους. Το πίδημα βατράχου θα σας το δείξω τώρα και θα σας δείξω πώς συνδυάζουμε το πίδημα βατράχου με τα burpees. Και σας έχω σαν δυναμικό διάλειμμα βήματα Mars, τα οποία και αυτά θα σας δείξω σε λίγο. Τι θέλω όμως να κάνουμε εδώ. Δεν θα κάνουμε πλήρες πίδημα βατράχου. Γιατί σε συνδυασμό με την ένταση κάτω στη μέση χαμηλά, που δίνουν τα burpees, μπορεί να μας κάνει ζημιά στη μέση. Οπότε δεν θα κάθομαστε βαθιά. Από εκεί που θα σηκωθούμε από τα burpees, κατευθείαν όπου και αν βρεθούμε, με τα πόδια παράλληλα στο έδαφος αν είναι δυνατόν, όχι πιο κάτω όμως η γοφή, έτσι. Δίνουμε το σάλτο ψηλά. Θα σας τα δείξω όμως όλα αυτά, για να μην σας τρελάνω. Το πίδημα λοιπόν βατράχου είναι αυτό. Πώς θα συνδυάσετε το πρόγραμμα τώρα. Θα αρχίσετε με ένα ωραίο ζέσταμα βέβαια, το οποίο σας έχω επάνω να δείτε. Και μετά θα κάνετε
15 δευτερόλεπτα Mars βήματα, αλλά έντονα όμως, μπαπ μπαπ, ξέρετε τώρα, θα κάνετε αμέσως χωρίς διακοπή 2 semi-frog burpees, μετά πάλι 15 δευτερόλεπτα Mars βήματα, τα semi-frog burpees θα πάνε στα 3 και από εκεί και πέρα διατηρούμε ίδια τα 15 δεύτερα του έντονου βηματισμού, των Mars, και τα semi-frog burpees ανεβαίνουν κατά ένα, έτσι πάντα αν παρατηρήσετε, μέχρι να φτάσουμε τα 6 semi-frog burpees. Εκτελείτε τις δύο ασκήσεις χωρίς διακοπή, έτσι, γιατί η μία παίζει το ρόλο του διαλύματος της άλλης, γιατί δεν είναι και παιχνίδι τα semi-frog burpees. Αν είστε αρχάριοι, 2 άντε 3 κύκλοι είναι μια χαρά, και έναν μπορείτε, έτσι, μην τρελαθείτε, και αν δεν φτάσετε στον αριθμό των επαναλήψεων, η μέση 5 κύκλους, η προχωρημένη 7 κύκλους. Θα κάνετε 15 με 20 δευτερόλεπτα διάλειμμα από κύκλο σε κύκλο βέβαια. Και μπορείτε να αυξήσετε και τον αριθμό των semi-frog burpees με τον καιρό. Αυτή είναι η άσκηση, σου λέω και πώς θα την κάνεις. Κοίταξε, θες ζέσταμα πριν θα κάνεις δυναμικό stretching, δυναμικό ζέσταμα. Και μετά κάνε και κανένα stretching, καλό είναι, έτσι. Περί ζεσταμάτων σου έχω εδώ πέρα ένα ωραίο βίντεο. Έτσι να δεις και ένα αρχείο που θα κατεβάσεις, να είσαι σίγουρος και σίγουρη για τα ζεστάματά σου, για να μην πας σε καμιά ζημιά, είναι πολύ έντονη η άσκηση. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεό μας για αυτή την φορά. Θα το απολαύσεις, πίστεψέ με, όταν δεις τα αποτελέσματα. Είναι πολύ αποτελεσματικό. Μην ξεχάσεις λοιπόν, με την εγγραφή σου έχει ζόρο. Ζήτα το μου ελεύθερα, χωρίς φόβο και χωρίς... και με πάθος μάλλον. Θα τα πούμε λοιπόν στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά! Σε ευχαριστώ που είδες και αυτό το βίντεο. Σου υπενθυμίζω να μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο πλούσιο και πιο εμπεριστατωμένο διαιτητικό και προπονητικό μας κανάλι και να πατήσεις και το καμπανάκι εκεί κάτω δίπλα που είναι, για να μην χάνεις όλα αυτά τα πολύτιμα βίντεο. Τα λέμε!